σε κρατούσα με αυτά τα πόδια. Θα πας μέχρι εκεί πέρα με στο Θερμαϊκό. Λοιπόν, ήμουνα με τις φίλες μου και είχαμε πάει σε ένα μαγαζί και μετά φύγαμε και πήγαμε κάπου πιο απόμερα και είχαμε ρωτηθεί και τρέχαμε γίνε. Όλα στο βωμό του χρήματος! Έχω τα πέτρα! Έχω πει απλή στο μάχο! Είχαμε τη φως και έγινε τύφλα. Πάμε νοσοκομείο! Και βγει από τη στριά. Και όπως είμαι με το παντελόνι κατεβασμένο, αρχίζω και τρέχω έτσι με στη ζούγκλα. Έτσι και να τρέχω. Αποκαλύπτεις από πρώην παίκτη survivor game. Η κοπέλα δεν ξέρει καν τι είναι στη μαρφόζα. Πόσες φορές υποθέτω survivor, δεν έχει ιδέα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όποτε και αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σημασία έχει να βλέπεις αυτό το βίντεο. Η Μιέλλα με πόσα καρμίλια είναι ο τίτλος που της κάνει το σύριαλ και έχω εδώ μαζί μου Survivor's Dream Team! Εν τω μεταξύ, χαλάσατε με την εισαγωγή και πόσο φαίνεται ότι δεν βλέπετε τα βίντεό μου. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Εγώ έχω δει. Έτσι. Από κοντά είναι πολύ πιο φαν. Ναι. Α, άλλο από κοντά και άλλο το βλέπεις. Κάτσε να πάρω και εγώ καμιά ιδέα για τα intro. Είμαι εδώ λοιπόν με τα παιδιά για να παίξουμε ένα ακόμα truth or drink. Ωραία, ξεκινάμε πάντα με σκηνάκι, να ενημερώσω. Α, οκ. Δείτε εδώ, ρε. Παιδιά, μόνο υπερηφάνεια σε αυτό το κανάλι. Μόνο υπερηφάνεια. Εν τω μεταξύ είναι και φρέσκια του survivor, να ξέρετε. Με το που πιούνε δύο, γεια σας. Βασικά ξεκάθαρα. Όχι, εδώ πέρα έχει κάνει ζέσταμα. Κοίτα, εγώ έχω κάνει ένα ζέσταμα. Εγώ με το πιο ένα, γεια σας. Ανυπομονώ πραγματικά να δω σταυρούλα χρυσαϊδή μεθυσμένη. Δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές ζωή μου. Μόνο δύο φορές έχει να μεθύσω. Έτσι ώρα να το κάνω. Αλλά είμαι δημόσια. Στην υγειά μας, ευχαριστούμε που μας έχεις. Κι εγώ που μου είσαι. Αχ! Κρασάκι εδώ που μας συνηθίζει να το πίνουμε έτσι. Το τελευταίο πράγμα που είχαμε πιει ήταν γάλα καρύδας. Ωραίο. Ωραίο. Τελειώστε μια έτσι. Είσαι στασιά, κάτσε. Το κάνει βίντεο να ξέρεις για να ξεκινάει να λείπει τη γλώσσα και να λες τα δικά σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τέτοια είμαι. Με τέτοια με χει. Μου είστε χαρούμενα όμως μωράκια, γουστάρω. Υπάρχει καλό vibe. Ναι, εννοείται. Ξεκινήσω συνδυαστικά, επειδή λέγαμε τώρα για τα μεθυσία και αυτά. Πριν σα πω το survivor, οκ, θα μιλήσουμε για survivor. Το ξέρουμε, θα πούμε για survivor. Αλήθεια. Θα πούμε αλήθεια. Θα σα ξεκινήσω με μπετρούλιασμα. Ποια είναι η μεγαλύτερη βλακεία που έχετε κάνει μεθυσμένοι? Οι κυρίες προηγούνται, νομίζω να ξεκινήσεις εσύ με αυτό. Γιατί? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω μαθήσει. Σου είπα, μόνο δύο φορές έχω μαθήσει. Λοιπόν, ήμουνα με τις φίλες μου και είχαμε πάει σε ένα μαγαζί και μετά φύγαμε. Και πήγαμε κάπου πιο απόμερα και είχαμε αγαπηθεί και τρέχαμε γυμνές. Αλλά ήταν τύπου τώρα, ξέρετε, απόκριφα που πάνε ζευγαράκι. Πάμε να καταλήξει το μαγαζί που ήταν, ενώ ήταν τύπου Αθηνά ή. Ναι, παρόλο εκεί. Φύγαμε από το μαγαζί εννοείται και. Έκανε τέτοιο πράγμα. Αποκαλύψεις από πρώην παίκτη ένα survivor game. Το ξέρεις αυτό, θα το δει και ο άντρας. Είναι πριν χρόνια. Α, εντάξει. Ήμουν μικρή. Παραγράφονται αυτά. Παραγράφονται. Ρε φίλε. Άστο. Ήταν πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Καλά, νομίζω ότι είχαμε πάλι στοίχημα, ναι. Το στοίχημα όλο. Και με τα κούνια κιόλα σκέψη. Πολύ free. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι το κάνω, αλλά το θαυμάζω πάλι. Λάκα, έχουμε την Λεωνίδα. Λεωνίδα, μου φάει, αγόρι μου φάει. Κοίτα, γενικά έχω κάνει πολλές βλακίες πάνω στα μεθύσια μου. Πολλές δύσκολες στιγμές. Η αλήθεια είναι πως έχω και μια η οποία είναι καταγεγραμμένη κάπου. Είχαμε πάει λοιπόν στην Ηλιούπολη με κάτι φιλαράκια σε ένα πετάδικο και είχαμε πιει τον κόλο μας. Δεν ξέρω αν επιτρέπονται αυτές οι εκφράσεις. Ναι, εμείς είμαστε free. Και η αλήθεια είναι ότι απ' έξω ακριβώς είχε ένα συντριβάνι. Φάγαμε στοίχημα ποιος είναι αυτός που θα κάνει βουτιά μέσα στο συντριβάνι. Και προφανώς εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Γδύθηκα, εγώ όμως δεν έτρεχα τσίτσι. Σήμερα με το μπουξεράκι μου. Εντάξει τώρα. Όποια... Ήταν λοιπόν μία από τις μεγαλύτερες βλακίες που έχω κάνει, που έπεσα μέσα στο συντριβάνι ένα πολύ ωραίο βράδυ. Ξημερώματα πρέπει να ήταν, μεθυσμένος χάλια μέσα και πλατσούριζε. Μου κάνει εντύπωση γιατί θυμάμαι ότι σου είναι πολύ καθαρό ελληνικά. Το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση ότι έπεσε μέσα και. Έπεσα μέσα. Αλλά σε νερό έπεσε, δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι, έχω κάτι. Σίγουρα θα έχει κάτι, δεν γίνεται. Έχω. Σκέφτομαι το χειρότερο μπορεί να έχω κάνει απλά να έχω κουραστεί και με να έχω πιει και να έχω βγάλει το παπούτσι για να πάω πολύ και όπου είναι να πάω, α πούμε, για να με νιάκι. Αλλά σκέφτομαι τι ακραία να έχω κάνει. Δεν είμαι ρε ακραία. Να έχω πετύξει γκόμενα που δεν θα πειράζει από άλλε συνθήκε. Πάλι σε όλοι το έχουμε κάνει. Παιδιά! Νιώθω λίγο άγχος. Παιδιά, εγώ είμαι κύριος. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι κύριος. Γενικά δεν έχω υπάρξει πάντα κύριος ζωή μου. Και εγώ τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν έχω άμα δεν μου πεις κάτι το οποίο να πραγματικά να πούμε ότι φίλε είναι βαρύ, τότε θα πρέπει να πιεις. Να είσαι καλά. Πήρα την άδεια σε αυτό εδώ το κανάλι που έχω το κανάλι. Τι είναι? Ξέχασα να πω. Subscribe έκανες. Like στο βίντεο έκανες. Όλα τα παιδιά εδώ και στα social media τα έκανες. Το φίλο μας εδώ που ξεκίνησε YouTube τον έκανες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το επιθετικό μάτι. Ευχαριστούμε.
Ήταν σε φάση μείναμε, λέμε τι έγινε τώρα. Ναι, ναι, εγώ νομίζω κάτι έκανε ο γάτος. Έχει το φρικάρι. Εγώ νομίζω να το δει το βίντεο πάνω, δεν ξέρω. Το πει που ήμουν εγώ όταν ήταν κάτι. Από πότε ήρθε. Η κοπέλα δεν ξέρει καν με τι στη μαριπόζα. Πόσε φορέ λιποθύμησε στο survivor, δεν έχει ιδέα. Πόσε φορέ λιποθύμησε στο survivor. Όχι, ρε, δεν ξέρω. Γενικά ήμουν άλλο. Σε μόνιμη ή μη λιπόθυμη κατάσταση από τη στιγμή μετά, οπότε ήμουν άμονο. Δηλαδή δεν ξέρει αυτό. Δεν έχει δει ένα βίντεο. Γιατί δεν καλέσαμε τι. Τελευταία συνομιλία. Με ποιον ήταν. Τριμπούγκα, πριν τη δείξετε. Όχι, ρε, τώρα, τελευταία συνομιλία. Τελευταία συνομιλία. Τελευταία μου συνομιλία, παιδιά, πραγματικά. Είναι... Μπορεί να κρύψει το όνομα, αν θες, ή μπορεί να αναφέρει ποιο. Όχι, όχι, όχι. Είναι η κοπέλα μου, η Βανέσα. Ωραία. Και το τελευταίο πράγμα που μου στείλε είναι μια καρδούλα. Μου έστειλε μια καρδούλα. Και μου λέει να περάσετε όμορφα. Εγώ μιλάω σε νερό, τη μίλησα με το δοκιμαστή μου. Δηλαδή, εδώ, ορίστε. Ωραία ερώτηση πάντω. Τελευταία συνομιλία. Ωραία. Ναι. Εσύ. Τελευταία ήταν το ηχητικό που έδειξα πριν. Α, το δικό μου. Ναι. Μετά μου στείλε αυτό που ανέβασα γιατί κάναμε σήμερα windsurf. Το είναι, το γράψε με ήττα κατά λάθο στον βιαστική κίνηση. Μη με Στα βρούλα θα κάνεις κάτι με τον Γιώργο. Γιώργο θα κάνεις κάτι με τη Μαριπόζα. Έχεις πάει με κάποιον για να ζηλέψεις κάποιος άλλος. Με ποιον θα πατούσες τη σχέση σου. Ποια ηλικία έκανες πρώτη φορά σεξ. Με πόσους πόσους έχεις πάει. Τελευταία φορά που κάνατε σεξ. Γιώργο θα πήγαινες ποτέ με Σοφιάνα και αντίστοιχα με τη Μέη. Μέρες που εμένα ρωτάνε αν θα πήγαινε εγώ με σένα. Ξέρω εγώ σένα σε ρωτάνε αν θα πήγαινες με Σοφιάνα. Ναι, 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 Τι να κάνω, γιατί σου λέει κάποιο που θα πατήσει διάφορα. 10, μία δαπανή. Έμα, στην υγειά μα. Στην υγειά. Ο φίλο μα έφυγε. Έλα, σταθήκα τώρα με να κάνω. Έλα, σταθήκα. Το πρώτο να ξέρει. Η αλήθεια είναι, φίλε, ναι. Έχει πάρει βαρύ. Κάτι ξέρει. Και ήταν και το πιο φθηνό. 2,99. Και έρευνα και 90 αυτά. Πήγα από ξέρω. Παρακαλώ. Πέντε ώρε τη σήμερα δεν ξέρει τι. Η αλήθεια είναι πολλά. Παιδιά, σα φορτάρουμε όλοι κανάλι Μαριπόζα. Στο επόμενο να φέρει πιο μεγάλο κρασί, πιο ακριβό. Είμαι η χειρότερη. Είναι η χειρότερη που ξέρει. Αλλά όχι γελάνε, νομίζω είναι αστείο. Είμαι όντως χειρότερη. Ποια είναι η πιο ντροπιαστική σας στιγμή στο survivor. Στο survivor συγκεκριμένα, γιατί ντροπιαστική στιγμή. Νομίζω ότι είχα ντροπιαστική στιγμή στο survivor. Μόνο όταν παίζαμε σε κάτι αγωνίσματα με θάλασσες και τέτοια που έφτανε μαγιό, μπουστάκια από εκεί και τα φτιάχναμε όλη την ώρα. Δηλαδή έπεφτε π.χ. στη λίμνη και μόλις πήγες να σηκωθείς, έφευγε το μπουστάκι. Οπότε αργούσε λίγο εκεί πέρα. Ή με λίγο με το μαγιό και με το σόρτ. Νομίζω αυτό. Τα πέρασες κι εσύ, δηλαδή, ξέρεις πώς είναι. Πήγαινα τόσο αργά που δεν προλάβαινε να βγει ρε παιδί μου όλο. Σε λόγω το τέτοιο κατάσταση. Υπάρχει, guys, μια στιγμή την οποία επειδή μου αρέσει να λέω αλήθεια, θα την παραδεχτώ αυτή τη στιγμή. Ήταν ντροπιαστική, δεν με είδε κανένα. Γράφηκα εγώ με τον εαυτό μου. Είχα πάει λοιπόν στη ζούγκλα, έπρεπε να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Και όπως κάθεσαι και πας να κάνεις την ανάγκη σου, ακούω πίσω ένα και όπως είμαι και κάθομαι, γυρνάω και βλέπω ένα φίδι. Και όπως είμαι με το παντελόνι κατεβασμένο, αρχίζω και τρέχω έτσι με στη ζούγκλα. Έτσι και να τρέχω, να μην φύγει το χαρτί. Όλα και εγώ να τρέχω έτσι με στη ζούγκλα. Αυτό ήταν μια πολύ ντροπιαστική στιγμή, νομίζω. Και παιδιά, τη μοιράζομαι μαζί σας, αλλά κρατήστε για την πάρτι σας. Λογικά δεν θα το πείτε πουθενά. Ναι. Δεν θα το λογικά δεν θα το μάθει κανείς και θα μείνει έτσι. Ωραία, θα κάνουμε joy το κάνουμε πιο μισή δύο σπινάκι. Αλλά εγώ θα έλεγα τι που δεν είναι ντροπιαστική αυτό, αλλά το πιο σπινάκι, δεν ξέρω. Πρέπει πω τι μία είμαι, δεν κοιτάω να το κλέψω. Μια πάει. Θα έλεγα όταν, ας πούμε, κάναμε ένα τύπου flying fox που ήταν εκεί στο νερό. Ναι, ναι, ναι. Μέσα αυτό που κάνει. Ναι. Που παιδιά, το παίξαμε 10 φορές αυτό. Τι την πείστε με αλλαγές μετά. Το έπιανε και με ξανά και ξανά. Είναι κάτι δύσκολο. Αν σφίξει λίγο, σε πηγαίνει μέχρι να σημείο ξανά πάει. Δεν είναι 2 μέτρα, 3. Ναι. Είναι λίγο. Πάμε σε αγώνισμα. Σίγουρα είναι αυτό με τις κουβαρίστρες. Που γυρίζαμε. Και το άλλο που ήταν προς το τέλος που κάναμε το τελευταίο με την κούνια που είχε. Και που είχε και το άλλο το το κρατούσα έτσι και ήμουν σε φάση που με τραβούσε η Σιμίνα και τότε παίζαμε μόνοι οι δυο μας και ήμουν έτσι και ήθελα τόσο λίγο για να φύγω από εκεί και να πεταχτώ κάπου πίσω. Κατεβαίναμε από αυτό. Έχω και ένα βίντεο που με είχαν βγάλει σε αυτό. Το έχω δει και γελάω μόνη μου. Και πα έτσι, όλη την ώρα πέρα θα το πω εκεί. Εγώ γελάσα πάρα πολύ εκεί. Ναι, και εγώ γελάσα. Εγώ γελάσα με τον εαυτό μου, τι εννοείς. Δεν το γλιτώνεις το τέτοιο. Ναι, κοριτσάρες μου, πιείτε. Για μας μωρό. Εγώ κυρίως το βλέπετε, δεν πίνω. Εγώ παραδέχτηκα παιδιά πράγματα που δεν έχει δει κανένα. Γενική ερώτηση. Ναι. Για survivor, όλα γενική. Αν έχετε κάνει unfollow σε κάποιον παίκτη από το survivor που δεν συμπαθείτε. Και αν ναι, ποιον. Unfollow. Απαντήστε. Πρέπει να τον ακολουθείς για να τον κάνεις unfollow. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Oh. Είπε. Συγγνώμη. Οπότε όχι.
Εδώ τα μόρι. Εγώ δεν έχω κάνει κανέναν follow. Θα μπορούσα όμω. Αλλά θα πιω. Και εσύ θα πιω. Ναι, δεν θα πω πια. Οκ. Πείτε ένα παίκτη που δεν συμπαθούσατε και στο περσινό αλλά και στο φετινό survivor. Ένα-δύο. Σα βάζω τύπου back to back. Στο περσινό. Στο περσινό. Στο περσινό εύκολο να πείτε. Νομίζω εγώ τον παπά λίγο. Και εγώ τον παπά δεν συμπαθούσα. Μπορεί να στην αρχή το συμπαθούσα, από ένα σημείο και μετά δηλαδή λέω ότι ναι. Στο φετινό θα πείτε. Κοίταξε, παιδί μου, εντάξει. Εγώ προσωπικά, α πούμε, αυτό που είχα δει από την τηλεόραση δεν μου άρεσε ο Βαλάντης από αυτό που είχα δει εγώ από την τηλεόραση. Ναι, συμφωνώ. Επειδή ήταν λίγο too much αυτό που έκανε. Τώρα τον άνθρωπο δεν το ξέρω, μπορεί να είναι έξω από το παιχνίδι υπέροχο άνθρωπο. Ή μπορεί απλά να έπαιξε το παιχνίδι. Ή μπορεί όντω να έπαιξε το παιχνίδι. Αλλά επειδή γνώρισαμε και τη Μιριέλα και κάναμε full παρέα και κάνουμε ακόμη και τώρα, δεν μου άρεσε όλο αυτό που. Ήταν, όχι, εγώ το θεωρώ μεγάλο φάουλ αυτό που συνέβη. Και εγώ τον έλεγα, ας πούμε, για το φετινό. Κοίταξε, μετά είχα πολλέ κόντρε, α πούμε, κόντρε. Είχαμε κάποιου τσακωμού με τον Καραγκούνι, α πούμε, ή με τον Εμμανουήλ. Αλλά και πάλι δηλαδή. Δεν είμαστε συμπάθειε, δηλαδή απλά ήταν. Είναι στο παιχνίδι τώρα μέσα, δεν ξέρει πω τώρα ο Καραγκούνι μπορεί να είναι έξω και ήταν το πιο γαμάτο παιδί. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, κατάλαβε. Αλλά ίσω πολλοί παράγοντε που παίξαν ρόλο στο παιχνίδι να μην θέλει κιόλα να βγει έξω από το παιχνίδι. Αυτό. Είναι αυτό που σου αφήνει, γιατί πήγε που σου αφήνει. Είναι κάτι γλυκό πικρό που δεν λε. Πλάκ, το έχω νιώσει αυτό, ναι. Ναι, πε μα. Περιμένουμε. Ένα παίχτη που δεν συμπαθεί από φέτο και ένα παίχτη από πέρσι. Νομίζω ότι θα γλιτώνει. Κοίτα, το φετινό όντως μου κάνει πάρα πολύ άσχημα. Πέρα και εγώ ξέρω τη Μιριέλα και μιλήσαμε και όλους πριν μπει και τα λοιπά. Όντως αυτό το βαλάντι ήταν ακραίο από πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή από πολλές. Παιδιά, το ποτό, καλησπέρα. Τι πάει λίγο σιγά σιγά. Πάει, έτσι σου κάνω τσιφτετέλια. Ήταν πολλά τα θέματα που πρέπει να λυθούν στη λογομαχία και στον καυγά που είχε, ας πούμε, με τον Βαλάντη, δηλαδή από μεριά του. Τώρα πέρσι είχαν γίνει διάφορα σκηνικά. Τώρα συμπάθεια. Αντίστοιχα, παρέα, ας πούμε, δεν έκανα ποτέ με Σοφία, με Κώστα, που ήμασταν, ας πούμε, στην μια ομάδα και είχαμε πολλές κόντρες. Μιλήσαμε πάρα πολλές φορές και βοηθήσαμε άλλο τον άλλο σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχει τύχει να βοηθήσω τη Σοφία σε πράγματα που είχε ανάγκη, τον Κώστα αντίστοιχα σε πράγματα που είχε. Την καρδιά μου και εννοείται ότι δεν έχει να κάνει. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν επιδίωξα κάποια σχέση. Δεν του συμπάθησα όμως ποτέ, δηλαδή δεν του κατάλαβα κάποια πράγματα, αλλά δεν επιδίωξα αντίστοιχα και εγώ κάποια σχέση. Είναι και να στο βγάζει ο άλλος, οπότε αν το στο βγάζει. Ναι, αυτό. Οπότε αν μπορούμε να πούμε για να απαντήσουμε και να μην πιούμε μόνο, γιατί δεν είναι ακριβώς θέμα συμπάθειας. Εγώ στην αρχή πλακώθηκα μία φορά μια και καλή τότε με τα παιδιά. Στην αρχή που με βγάζανε την Μπέλα και με βγάζανε ότι θυμάμαι όλη μέρα να έχω υποθυμίσει, ας πούμε. Τύπου στην παραλία είχα πάθει λίγα σε κατακόκκινη. Βάζαμε το φιλέκο και αυτά. Είχα μια κατακόκκινη χάλια. Είμαι νεκρή έτσι. Και τρεβούσε η κάμερα, θυμάμαι ότι έβλεπα το κάμερα να είναι πάνω μου. Ενώ είμαι έτσι. Καλά, μα τι με φώκια που βγήκε από τη στεριά. Και τη βγάζει το National Geographic. Λέει ήταν πολύ κακό. Καλά, δηλαδή ο άνθρωπο αυτό νιώθει καλά να με τραβάει σε αυτήν την κατάσταση. Και σου λέει τη δουλειά του κάνει. Εννοείται, ναι, αλλά δεν μου το πάθω. Δεν έρχεται κιόλα. Ήταν πολύ έρχεται που ακόμα δεν είχα πει όλο το ρελίκι. Λέω καλά, είναι δυνατόν. Και μετά βλέπω στο edit που λένε δείχνουν τον Κώστα να λέει η μαριμπόζα ολοκυμάται, η μαριμπόζα ολοκυμάται, δεν κάνει τίποτα. Και εγώ να είμαι απλά λιπόθυμη. Και να είμαι έτσι γιατί είμαι λιπόθυμη. Και να λέω δίπλα η μαριμπόζα ολοκυμάται. Αυτά, δηλαδή εγώ δεν νιώθω ότι μου έχει κάνει κάτι το edit ότι με έχουν δείξει αλλιώ. Αλλά αυτέ τι περιπτώσει που ήταν θέμα υγεία και με δείχναν ότι κοιμάμαι από δίπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι κοιμάσαι. Γιατί το κάνω αυτό. Είναι το μόνο που αλήθεια δεν καταλάβω ποτέ και το μόνο που μου τσίνησε και είμαι σφασί. Δηλαδή και όλα τα άλλα. Γενικά με την υγεία μου είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ τα παιδιά. Αυτά ήταν θέματα τότε. Θα κάνετε ποτέ OnlyFans? Μην πείτε απλά ναι ή όχι. Θα μπορεί. OnlyFans. Θα πείτε ότι είναι OnlyFans. Ναι, OnlyFans. Αλήθεια. Δεν έχει ακούσει την OnlyFans. Όχι. Λες τώρα την αλήθεια. Αλήθεια, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Όχι, μέτρα. Αν δεν σηκώσαμε και εμεί. Εντάξει, δεν είναι όλο συγκεκριμένο, αλλά τύπου δεν ξέρω τι είναι OnlyFans. Έχει OnlyFans. Όχι, δεν μπορούσε. Αν ήμουν στην Αμερική, δεν είχα πολύ. Τι είναι το OnlyFans? Κοίτα, στο OnlyFans, για να το πω γενικά, μπορεί να ανεβάσει uncensored υλικό. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσει οτιδήποτε υλικό σε άλλε πλατφόρμε μπορεί να είναι censored, να μην σε αφήνει να ανεβάσει. Μπορεί να ανεβάσει τα πάντα. Υπάρχουν γυναίκε που ανεβάζουν γυμνέ ή μη γυμνέ, σεξι, τα πάντα, ενώ δεν υπάρχει κανένα θέμα να πέσουν. Είσαι με συνδρομή. Δηλαδή, οτιδήποτε θέλει να βλέπει φωτογραφίε. Τη φωτογραφία σου πληρώνει ουσιαστικά για το. Στάνταρ κάθε μήνα. Στάνταρ μια τύπο 5 ευρώ, 10 κάθε μία ορίζει ότι θέλει να οσοπιστολογεί τον εαυτό τη κτλ. Α, πλέον είναι βασικά και πάρα πολλά ζευγάρια που κάνουν αντίστοιχα σεξι σκηνέ. Έχουν δει και αυτά. Άλλε μπορεί να ανεβάζουν μόνο πόδια, παππούσε. Πετύχει. Στην Αμερική μιλάμε που βγάζει λεφτά. Πολλά λεφτά. Παρ' όλα αυτά, ναι, λοιπόν, τώρα που ξέρει τι είναι το OnlyFans, αν θα το κάνει ποτέ και ναι, αυτό. Δεν νομίζω να πω την αλήθεια. Αν ήμουν στην Αμερική δεν ξέρω, αλλά εδώ δεν νομίζω. Στην Αμερική ούτε εγώ ξέρω, παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα δεν θα άνοιγα OnlyFans, όχι. Εσύ? Ούτε εγώ θα άνοιγα. Γενικά από τις συνθήκες που είμαι αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι έχω ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο. Βγάζω τι με τα λεφτά! όχι, όντως τα βγάζω τι με τα λεφτά μου. Όχι, σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Με τι με τα βάζει, γιατί ξέρει τι πουλά. Το πιο basic είναι να πάω μια κοπέλα να βγάζει 6 φωτογραφίε. Το basic το βλέπουμε παντού, είτε το πληρώνεστε όχι, είναι ότι πιο εύκολο έχει ένα φωτογράφο και όχι, ό,τι πιο easy. Το να κάνουμε είτε ζευγάρια, είτε το να έχει συγκεκριμένα φετί.
τείχ που διαβάζω. Δηλαδή το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, παρόλο που δεν νομίζω να το έκανα. Αν ήμουν στην Αμερική, είχα μεγαλώσει με αμερικάνικη. Ήταν όλο τελείω. Με αμερικάνικο mindset. Όλο. Μπορεί πολύ εύκολα ήδη να το είχα κάνει και να είχα τελειώσει την καριέρα και να ήμουν μια τελείω άλλη. Τώρα στη φάση που μου όχι, δεν θα το έκανα, ούτε πιο μεγάλη πιστεύω θα το έκανα. Μπορεί και που να το έκανα και να ήταν τρόλο, να ανέβαζα κάτι τελείω άκυρο. Του Λεωνίδα, α πούμε. Θα βάζα μπαλάκια του Λεωνίδα στο Λεωνίδα. Δεν έχει μπαλάκια το, τα κόψαμε. Συγγνώμη, Λεωνίδα. Έχει μπαλάκια. Άρα no only fans για σένα. Λοιπόν, οπότε απαντήσαμε στο only fans. Όχι, συνεχίζω. Ωραία, πάμε στο story time. Πάμε. Κυριότερη εμπειρία με κομμενάκι σε ραντεβού. Έλα, θέλω να τα ακούσω. Φυσικά και την κοπέλα που τη βγάζουμε εκτός. Καλά, όχι, δεν έχουμε κακές στιγμές με την Βανέσα. Μόνο τσακωμούς έχουμε σε κάτι ραντεβού, ρε παιδί μου. Αλλά κακές στιγμές έτσι περίεργες. Δεν θέλουμε με την Βανέσα. Χειρότερο ραντεβού με κομμενάκι. Μου έχει τύχει, ρε φίλε, κακή φάση τώρα να βγω με κοπέλα σε ραντεβού και ρε παιδί μου να μου το πει σε σκληρό ποτήρι. Ότι πάμε να πιούμε και να πιούμε και έχουμε βγει τώρα σε ένα ωραίο εστιατόριο και καθόμαστε, ρε παιδί μου. Και έχουμε κάτσει τώρα και τρώμε. Πίνουμε. Αυτή να έχει, πάθει όλα, ρε παιδί μου, από το πολύ αλκοόλ. Να πιει, να πιει λίγο παραπάνω, να ξέρει, να τα δει. Μισό, παρένθεση. Μήπως θέλει, ήταν ξέρετε που κινητήριο δύναμη. Λίγο τύπου να βρει τρόπο να λυθεί, να είναι πιο ήσυχο στο ραντεβού. Τι να σου πω, παραλύθηκε από ό,τι φαίνεται. Γιατί σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, καταλήγαμε στο νοσοκομείο. Α, οκ, μιλάμε για ακραία. Μιλάμε για ακραίο περιστατικό, στο οποίο η κοπέλα έπινε, λέει πάμε να πιούμε κι άλλο, να πιούμε, παρέγγειλε. Και εν τέλει ήταν πάρα πολύ χάλια. Δεν μπορούσε να πεπατήσει, λέει σε παρακαλώ να πας στο νοσοκομείο, δεν είμαι καλά και τα λοιπά. Γαμήθηκε το ραντεβού. Αυτό. Ήταν κακό. Νομίζω πως τι χειρότερο από αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, ισχύει. Είναι εκεί πολύ σημαντικό το ότι δεν την άφησε την κοπέλα. Όχι, ρε. Όχι, μέχρι το σπίτι της μετά από το νοσοκομείο να δω ότι πήγε στο σπίτι, ότι όλα καλά και τα λοιπά. Αλλά μετά εκεί. Την επόμενη μέρα πως είσαι, είμαι καλά, όλα καλά και τα λοιπά. Και κάπως σιγά σιγά σταμάτησε η φάση. Πέρα με το διαστοβίδεο. Ενώ δεν πας πειράζει γιατί δεν λέει κάτι παράλογο. Πού ήταν αυτή η κοπέλα? Αυτή η κοπέλα ήταν όταν ήμουνα 21. Χειρίκη, 22. Τέλειο, ρε παιδιά, όχι τίποτα. Απλά της εξήγησα ότι νομίζω πως δεν θα ταιριάξουν ιδιαίτερα εμείς οι δύο. Ξέρεις, καλό είναι να σπάσουμε λίγο. Μπορούμε να μείνουμε φίλοι και τα λοιπά. Καλό είναι να σπάσουμε λίγο. Για τίποτα, απλά έσπασα κυριλάτα. Συγγνώμη, πώς μπορείς να σπάσεις κυριλάτα? Ναι, έσπασε. Παιδιά, ήταν το δεύτερο ραντεβού με την κοπέλα. Νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι πολύ, δεν ξέρω. Είναι όλο λουζ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το περνάτε και εσείς? Πώς το είπες, είναι όλο λουζ. Είναι λουζ. Ακούω. Ποια ήταν η ερώτηση? Ναι, κοίτα. Γενικά έχω μια διέστηση όταν έβγαινα ραντεβού πιο παλιά για τον χρόνο καιρό. Έχω να πω καιρό. Όλα σε βγάζει. Με βγάζει, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν πάντα γνωρίζει κάποιον πρώτη φορά. Ενώ με τον πάνω, α πούμε, είμαστε 5 χρόνια μαζί, καμία σχέση. Ήδη με έχει τύχει τώρα να βγω με έναν και να το έχω πει να πάω μέσα στην περιοχή που μένω κιόλα. Γιατί άμα βριόμουν, να μην ξύπνω στο σπίτι μου. Μπιτς. Καθόλου έτσι κακό. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε αυτό. Βολεύει να ξέρετε, αλλά μην το κάνετε. Οδηγό σα πάντων, κρίσε αυτό το awkward που βαριέσαι, δεν έχει να πει, δεν έχει κοινά, είναι όλο αυτό. Οπότε αυτό. Το βαρό είναι κακό ραντεβού. Κακό ραντεβού. Δεν είναι, φίλε, να σου πω κάτι, αν δεν έχει κάτι να πει. Και γενικά να περάσει ωραία ή να μιλήσει ή οτιδήποτε. Είναι κακό ραντεβού, δηλαδή πα σπίτι σου μετά. Είναι μεγάλη μαλακία να βρει και να είστε σε φάση έτσι. Γεια σου. Ναι. Σ' αρέσει το νερό. Ναι, και εμένα. Δεν φτάνω τον άλλο, εννοείται με το νοσοκομείο καμία σχέση το κάνει. Όχι, ήταν απλά για μακρύ. Ναι, μακρύ το χειρότερο. Ωραία. Σειρά σου. Λοιπόν, θα πω ένα το οποίο το έχω πει σίγουρα σε κάποιο άλλο βίντεο, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο αυτή τη στιγμή. Καλά, δεν θυμάμαι τύπου τι έφαγα σήμερα. Ειδικά είναι λίγο κατάσταση παιδί. Σίγουρα έχω για λίγο εγώ. Είσαι καλά. Έχει πει και ένα παραπάνω πλέον. Ναι, έχει πει ένα παραπάνω. Ναι, καλά. Το κρασί μου να είναι, ξέρετε. Το περιτριγύρι, μάλλον θέλει να το πιει. Προ τα εκεί πάει. Το κατεβάζω και μόνο. Το χειρότερο YouTube βίντεο που έχω ζήσει ποτέ. Ήρθαμε στη host και έγινε τύφλα. Πάμε νοσοκομείο. Πήγαινε στο νοσοκομείο όμως. Θα σε πήγαινα, αλλά. Αλλά θα σκούσε. Όχι. Θα σε πήγαινα, αλλά ρε φίλε θα το γυρνάγα σε vlog. Όλα στο βωμό του χρήματος. Εγώ θα πέθανα. Θα είχα πει απλή στο μάχο. Γιατί μας θα λέγανε. Λοιπόν, δείτε, μαριπόζα με ένα τρίτη. Εύκολα. Τι πήγε, βάζω για δεύτερη φορά σπίτι μου. Οι άλλοι έρχονται με λίγο να σε βγάζω από το τρένο στο νοσοκομείο. Τι κάνω, τι λάθος κάνω.
Έχω βγει με κομμενάκι 17-18 χρόνων εγώ πριν φύγω από, μόνιμα από Θεσσαλονίκη για Αύγουστο μήνα. Ντάλα ήλιο, πολύ ζέστη. Βγαίνουμε νωρίς κιόλα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί το κανονίσαμε 5 ώρα το απόγευμα αντί για πιο αργά. Παρ' όλα αυτά το κανονίσαμε. Βρισκόμαστε προ τον Λευκό Πύργο, κάπου εκεί. Νομίζω Καμάρα και κατεβαίνω προ το κάτω. Και περιμένει να πα σε μια καφετέρια να πει ένα καφέ, δηλαδή να πει δύο κουβέντε. Και μου περνάει την ώρα που κατεβαίνουμε ότι εγώ καφετέρια πηγαίνω μόνο με, φίλου μου. Δεν πηγαίνουμε ποτέ με γυναίκε, ποτέ με κόμενε, ποτέ δεν βγαίνω ραντεβού. Τύπου πάω μόνο με του φίλου μου για να σχολιάζουμε κιόλα. Μου το είπε μόνο του. Για να σχολιάζουμε γκόμενε, ξέρω εγώ, ή άλλε γυναίκε. Πολύ κακό φυσικά, αλλά. Δηλαδή, μ' αρέσει η ειλικρίνεια, αλλά. Ναι, αλλά. Πε το πιο ωραία, πε το πιο. Τέλο πάντων, και μου λέει, ξέρω εγώ, δεν πηγαίνω λε καφέ με κοπέλε, πηγαίνω μόνο με του φίλου μου για να σχολιάζουμε κτλ. Του λέω, δεν έχω θέμα, αν θε που ζέστη έχω στο μήνα. Του λέω, αν θε, πέρε παιδί μου, σχολιάζουμε και εμεί μαζί δεν μοιάζει. Δηλαδή, εν τέλει, καταλήγουμε να μην πάμε σε καφετέρια και να πάμε στο λευκό τον πύργο. Τι δεν θεωρώ, δεν κάνω πολύ ωραίο σκέλι. Δεν είναι story time. Μα κρατάει έτσι εμεί με όλου ωραία. Είσαι αγωνία. Ο Χρήστη το μετά πει δεν έχει ακούσει τρει φορέ την ιστορία. Και καθόμαστε κάτω στο λευκό πύργο και ο τύπος ήταν τύπο γυμναστηριακός. Το δίλημά του και το πρόβλημά του ήταν αν πρέπει να σταματήσει την μπάλα και να αρχίσει γυμναστήριο ή να συνεχίσει την μπάλα. Ήταν σε αυτή τη φάση. Τι να του λέω, δηλαδή η κουβέντα όλη ήταν γύρω από το τι να κάνει και ποιο είναι το δίλημά του 17-18 χρονών που ήταν 19, ξέρω εγώ τι να κάνει. Και σε κάποια φάση, παιδιά, ο τύπος τεντώνει τα πόδια του. Ξέρεις, εσύ έσφυγε του μίστου και τα τέτοια. Και ήταν σε φάση, πω πω τι πόδια έχω και τι, πόσο δυνατό είμαι. Το έλεγε αυτό. Το έλεγε και μάλιστα είπε την ατάκα, δεν την ξεχάσω ποτέ αυτή η ατάκα που είσαι στο μυαλό μου. Αν σε κλωτσίσω με αυτά τα πόδια, θα πας μέχρι εκεί πέρα μέσα στο Θερμαϊκό. Τι τύποι υπάρχουν, ρε πούστη! Χαίρομαι τόσο πολύ που το έζησα αυτό και έχω να οδηγηθώ κάτι, γιατί δεν θα είχα τίποτα, είμαι πολύ basic. Αλλά έχω κάνει από μια ιστορία, ας πούμε, πολύ wow. Και ήταν το ραντεβού, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει αυτό ποτέ, που στέλνεις μήνυμα στην κολλητή σου, στον κλειδό σου. Σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο και πες μου ότι κάτι συμβαίνει. Έχω ξεχάσει το καναρίνο μου έξω. Το διαλογίστε, δηλαδή. Άρα έχετε ραντεβού κουλά. Δεν το θυμάστε τώρα. Ναι, έχω κι άλλα, απλά σου είπα το χειρότερο. Αλλά ποιο το αστείο, ότι όχι μόνο εγώ έστειλα σε μια φίλη μου πάρε με τηλέφωνο, έστειλε και αυτό. Περνούσε και αυτό απέσαι μαζί μου. Απλά ήμουν βαρετή και basic και απλά κοιτούσα και μου σα. Ναι, ήμουν 18, δηλαδή δεν είχα δει μαλάκες και μαλάκες που μου ήρθαν μετά στη ζωή. Ήμουν πολύ μωρό το μάλλον το μαγνήτη. Και χωρίς εμπειρία είχα. Ήμουν σε φάση αποκλείεται το ζώο αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι όντως κάτι κακό αυτό που συμβαίνει. Ήταν κακό αυτό που συνέβη. Ναι, καλά, δεν έχω μιλήσει μόνο για το μαγνήτη. Αλλά σε βαθμό ακραίο, όχι απλά να πει κάνω αυτό για να μάθει τον άλλον και μετά να σου πει τι κάνει, δηλαδή με τι ασχολείσαι. Το αστείο πέρσι τον πέτυχα να είναι μπαρ πλά σε ένα μαγαζί στην Αθήνα. Ούτε ποδοσφαιριστή ούτε από την πίτερα. Κυλίτσα είχε. Δεν είναι ασχολήθηκα να κοιτάξω πάρα πολύ από τα δευτερόλεπτα. Του και μου σπάσει. Α, κάπω σε ξέρω. Επισημένο ραντεβού. Κακό πολύ. Θέλω να πιούμε πίνημα. Επόμενη ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι, λοιπόν. Αχ, μου αρέσει αυτή η ερώτηση, δεν έχω κάνει ποτέ. Πάω πάρα πολύ light, να ξέρετε. Ποια είναι η καλύτερη δικαιολογία που έχετε πει για να διώξετε καλεσμένου. Για οποιοδήποτε λόγο. Σοβαρό, δεν μα νοιάζει ο λόγο, μα νοιάζει η δικαιολογία. Θέλω ιδέες για το κοινό μου. Μην βγούμε τώρα, σα παρακαλώ. Κοίτα, μα κάνει το μαζεύω. Μαζεύω λίγο τα πράγματα, πιάτα, λίγο τα ποτήρια, λίγο τα μαχαιροπύρουνα. Χθε το έχω προσφέρει το γλυκό, φεύγει να. Του δείχνει ότι. Ναι, ότι μήπω δεν φεύγει, θέλω να σα πει κάτι, ξέρω εγώ. Κάτι 5 ώρε. Αλλά ναι, αυτό. Τώρα να πω κάτι, τι νομίζω. Μόνο όταν φεύγω, κλαίω κάτι. Σε βάση τώρα είμαι σε σπίτι και λέω. I'm out. Ναι. Αλλά πιάνε, ξέρετε, άμα έρχεται να μαζεύω τα πράγματα, φεύγω. Το παίρνω ένα χαμπάρι. Βάλτε αλλά τη πίσω την πόρτα. Κάνω τώρα μάγια. Πάρτε μια σκούπα. Δεν ξέρω, δεν έχω διώξει ποτέ καλεσμένου, νομίζω. Αυτό θα αλλάξει κάτι. Θα πιω σίγουρα. Και εγώ δεν θυμάμαι, παιδιά. Δεν αλλά δεν έχω διώξει ποτέ καλεσμένου. Γιατί εσύ τι είπες, μωρέ. Κοίτα. Δεν έχει σημασία, εγώ σε έδιωξα. Όχι, κορίτσι, πρέπει να πιει. Είσαι ψεύτρα. Αυτό τώρα είναι πολύ τέτοιο. Τώρα φτιάχνει τώρα τα ποτήρια και τα πιάτα και τα λοιπά. Είναι αυτό δικαιολογία να πει. Πιάνει κάτω μια μέρα και θα με την πει. Και τώρα η μαριπόσα ξεκινάει και τα φτιάχνει όλα σιγά σιγά. Η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη. Η ερώτηση έλεγε ποια δικαιολογία έχετε πει. Όχι, ποια έχετε μαζέψει. Γεια μα, παιδιά. Πάμε. Όλα σου τα. Η Σταυρούλα ανησυχούσε ότι θα είναι off. Εγώ έχω χαιρετήσει εδώ και πόση ώρα. Μια ερώτηση γενική τώρα, βέβαια τα λεφτά είναι καλά. Θα γινόσασταν κολλητή με τον Εμμανουήλ για 100.000. Το σκέφτομαι, γιατί δεν ποντάρε για αυτήν. Αυτό λέει πάρα πολύ. Τι ερώτηση. Σα πόντισα και σα κάνω την ερώτηση. Βλέπετε πόσο βρώμικα παίζω. Ρε φίλε, περίμενε. Κολλητή. Κολλητή! Μόνο και λάθο. Κάθε μέρα. Να σου πω κάτι, δεν θα σου απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Αλήθεια. Δεν θα απαντήσω, ναι, ειδικό. Τι να σου πω κάτι, εγώ δεν τον έχω ζήσει. Γι' αυτό και θα απαντήσει. Κάθε φορά που μιλούσα, μου έσφασε. Ναι, αγάπη μου, αλλά. Εκατό χιλιάρικα. Δηλαδή είναι και κολλητό σου. Δηλαδή για μένα ο κολλητό μου είναι η οικογένειά μου. Φίλοι μου είναι πολύ ψηλά. Δεν ξέρω. Ωραία, να σου πω κάτι. Αυτό που σε τρομάζει εισαγωγικά, αυτό που σου είναι αρνητικό, είναι το να είναι καθημερινό. Εννοώ το. Δεν ξέρω. Μπορεί να γούσταρε. Όχι, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω. Είναι το μην είσαι. Μην γίνει που λέμε ότι γινόμαστε του φίλου μα ενώ με αυτού που συναντηθευόμαστε καθημερινά. Μην γίνει εσύ ή μήπω δεν μπορεί να αντέξει την κατάσταση. Γιατί μιλάμε. Όχι, παιδιά, ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται για μια κατάσταση έντονη. Είναι ένα άνθρωπο που είναι πολύ έντονο.
εντονός, του αρέσει να μιλάει για τον εαυτό του, αυτό του αρέσει να μιλάει για το τι έχει κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου με τον Κωνσταντίνο. Πρέπει να θα κάτσει, θα ακούσει μια φορά. Εγώ στο Survivor είχα κάνει μια συζήτηση του και είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ωραία. Και αλλά ρε παιδί μου, θα το κάνει μία-δύο. Δεν μπορεί να μιλά όλη την ώρα π.χ. για αυτά, κατάλαβε. Εμένα μου κουράζει γενικά το να επαναλαμβάνονται ή να μου λένε για να φτάσουμε στο The Point να το πηγαίνουν μέσα στο Λαμία. Είναι το χειρότερό μου, δηλαδή το κλείνω. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Σταυρούλα. Δηλαδή εγώ αυτό δεν αντέχω στη ζωή μου. Να έχω τον άλλον απέναντί μου ο οποίος να μιλάει για τον εαυτό του ασταμάτητα. Τον έχω γνωρίσει και έξω από το παιχνίδι okay. και μου φαίνεται ότι μου φάνηκε πολύ cool τυπάκι και τα είπαμε και ωραία και κομπλέ. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό δεν ξέρω τι να σου πω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να σου δώσω κάποια απάντηση. Δεν έχουμε ζήσει και εκτός, οπότε δεν ξέρουμε αν εκτός είναι πιο. Μιλάει λιγότερο. Μιλάει λιγότερο, ναι, ναι, ναι. Τον νοιάζει και λίγο παραπάνω ο άλλος. Ναι. Οπότε αυτό το ξέρουμε. Αλλά ρε φίλε για 100.000 τον. Βέβαια, τώρα που τη σκέφτομαι, δεν είναι ωραίο γενικά να κάνει παρακάτω για τα λεφτά. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό δεν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση. Η ερώτηση ήταν τύπου, γι' αυτό το λόγο το κάνει το παιδί μου, ότι ξέρω ότι παλεύει. Θα έκανα παρέα μαζί του, επειδή γούστα να κάνω παρέα μαζί του και τα λεφτά. Είδα τι ώρα που τη γυρίσαμε την ερώτηση σε τέτοιο. Καλή ερώτηση. Σας έχουν γαργαλίσει ποτέ την ώρα του σεξ? Ναι. Το λέω μια φορά και λέω ναι, κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, αλλά ναι, έχει τύχει. Έχει σπάσει την κοιλιά μου. Αυτό, αυτό όχι, δεν εννοώ, προφανώς δεν εννοώ κάτι πλαστικό, αλλά όντως τι εννοείς έχουν γαργαλίσει την ώρα του σεξ? Την ώρα που κάνεις την πράξη, σε πιάνει όλο ένα σημείο στην κοιλιά παράδειγμα και όπως σε πιέζει λίγο ελαφρά, να γαργαλιθείς αυτό. Δηλαδή, πού είναι το περίεργο? Τώρα εγώ κλαίω. Το κλαίω με τη Σταύρουνα, προσπαθεί να το εξηγήσει. Και στάσε μας εξηγήσει. Ναι, αυτό! Άρα, οκ. Έχει καταλαβαίνει την ώρα του σεξ. Ναι, καλά, δεν είναι κάτι τραγικό. Όχι, δεν είναι κάτι τραγικό. Απλά δεν είναι κάτι τραγικό στην ερώτηση. Παιδιά, δεν νομίζω να έχω γραγαλιστεί ποτέ την ώρα του σεξ. Γραγαλιέστε καταρχήν. Εγώ γραγαλιέμαι. Απλά δεν γραγαλιέμαι. Να με κουμπίσουν και να με γραγαλιέμαι ποτέ. Έχει τύχει τύπου, ρε μου, να αλλάζει κάποια στάση ή κάτι να πηγαίνεις και να σε ακουμπάει, όμως για να σε ακουμπάει, ακριβώς. Όχι, αυτό είναι ο Μου έχει τύχει να το κάνω εγώ, ρε παιδί μου, αλλά εγώ δεν έχω καταληθεί. Πώς βλέπετε, ακόμη και στις ταινίες, όχι ερωτικές ταινίες. Ενώ γενικά που βλέπεις ότι και καλά υπάρχουν, ο άλλος μπορεί να σε κάνει τύπου τις με φτερά ή οτιδήποτε και καλά για να σε. Θα την πάλευα. Να έχει κάποιο αστερό και να μου κάνει έτσι. Θα χαλικό δεν μείνει στο βρέφτι. Άσε με, δεν κάνουμε σεξ, ας πούμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Θέλω απλά να πάω να πεθάνω. Τη δείξω κάπου. Καλή φάση. Οκ, μάθαμε κάτι καινούριο. Εντάξει, μα έχει εμεί γαργαλιέστε, εμεί δεν γαργαλιόμαστε. Η αδερφή του μου αρέσει να του γαργαλάω του άλλου. Αλλά δεν μου αρέσει να του γαργαλάω. Δεν ξέρω. Είμαι χειρότερη, σα το έχω πει. Αλλά και πάλι το κλέτερο από τα γόρια που έχω δεν. Δεν πάει έτσι όμως, ρε φίλε, εμείς δεν θα είμαι, πλέον θα είμαι. Με ρωτάνε, η αλήθεια είναι ότι θα θέλω να το απαντήσουμε αυτό γενικά έτσι και τους fans και τα λοιπά. Ότι ποιο είναι τα επόμενα σχέδια και αντίστοιχα, ας πούμε, γιατί στα βρούλα ρωτάνε ότι τι θα κάνεις με το στήμα, αν θα κατέβεις σε κάποιον αγώνα, by the way, μπράβο και τα λοιπά. Αλλά λέω τώρα, ότι γενικά αν θέλετε πείτε. Ναι, στα βρήκα εκεί να είσαι, πες εσύ. Η αλήθεια είναι ότι κάνω πάρα πολλά χρόνια και έχω κουραστεί από την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα ξαναξεκινήσω. Είναι κάτι διακόπτη που θα πάρω το Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν το έχω κάνει στα πλάνα μου, έχω άλλα πράγματα που θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω διακοπές, παιδιά. Θα σταματήσω να μην στέλνετε για μέρη, έχω κλείσει που θα πάω. Αλλά νομίζω δύσκολο, θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με τα επαγγελματικά. Οκ, τα επαγγελματικά δηλαδή. Α, αυτό μπορώ να πω. Α! Πάντα θα ανοίξω κάτι δικό μου. Τι νομίζω. Ποιες λίγο ακόμα. Όχι, και, Γιώργης, εδώ. Εγώ, παιδιά, εντάξει, γύρισα από το παιχνίδι. Είμαι σε μια φάση που εντάξει, σταμάτησα να δουλεύω επειδή ασχολούμαι με τα ξενοδοχειακά. Okay. Ήμουνα κυρίως σε πεντάστερα ξενοδοχεία δούλευα. Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Σταμάτησα από εκεί. Τώρα θέλω να ασχοληθώ πλήρως προς το παρόν με το κανάλι μου στο YouTube. Subscribe, κυρίες και κύριοι. Άιντε. Like, subscribe. Τραγουδισμό, βλέπεις. Άρα. Δεν ξέρω γιατί μένω ακόμα στο κανάλι. Όχι, δεν είναι μωρέ, καλή είμαι. Ναι, θέλω να ασχοληθώ πολύ προς το παρόν με το κανάλι μου στο YouTube. Έχω και εγώ κάποια σχέδια επιχειρηματικά τα οποία θέλω να αξιοποιήσω. Πέραν αυτού θέλω να φτιάξω και μια σειρά με t-shirts. Οκ. Άρα το. Οκ. Ακούτε πρώτη εδώ. Δεν το έχω πει ακόμα, δεν το έχω έτσι διαφημίσει προς το παρόν. Οκ. Okay. Θέλουμε μια extra large, τη φοράμε με φόρα. Όσε θέλει. Εσύ. Εσύ. Και εσύ. Εγώ. Εσείς.
Και ουσιαστικά αυτό, ρε παιδί μου, έχω και εγώ κάποιες επιχειρηματικές ιδέες γενικά, αλλά εννοείται πως τώρα πιο πολύ θέλω διακοπές, λίγη ξεκούραση, λίγο ηρεμία μετά το νησί. Να πω την αλήθεια, εγώ προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω. Κάποιο πρόβλημα. Καλά, έτσι. Γενικά προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα. Όταν βγήκε, δηλαδή, δεν νιώθει λίγο πίεση, λίγο άγχος. Χωρίς λόγο, δηλαδή, ήμουν κλεισμένη πάλι σε ένα πρωινάδικο και απλά μου τη βάρεσε και λέω: τι κάθομαι και υπολογούμε, εξηγούμε. Ένα παιχνίδι, να το γυάλω. Οκ, κουλ, ό,τι γίνεται. Τι θα κάνω τώρα, γιατί θα σα συζητήσω. Παιδιά, μετά από τόσο καιρό είναι η μόνη εμφάνιση του Λεωνίδα που έχει κάνει. Μετά από τόσα βίντεο που δεν εμφανίζει. Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Και μύριζε τον Τάλα. Σε μένα έκανε την πρώτη εμφάνιση, guys. Ευχαριστούμε πολύ. Peace. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, μωράκια, ήρθαμε σε ένα ακόμα τέλος του Truth or Drink. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρουλα και Γιώργη που ήρθαν εδώ πέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και περάσαμε υπέροχα. Τέλο, πριν τελειώσουμε. Να πιούμε ένα σφινάκι. Κλειρό παίκτη. Πρώτη ξεκινάμε έτσι με αυτό τελειώνει. Τι ζωή σου. Ταιριάζουμε. Εγώ είμαι Παρθένο. Μόνο σκόπο σκορπιό. Και ήδη ταιριάζουμε γιατί είμαστε όλοι πέντε τη φάση. Εγώ είμαι δίδυμο. Στην υγεία σου δίδυμο, στην υγεία σου δοξότη. Γεια μα. Και θέλω ένα emoji από σένα και ένα emoji από σένα για να μου τα βάλουν όσοι έχουν αντέξει και έχουν δει ολόκληρο το βίντεο. Εμένα είναι αυτό. Και το δεν ξέρω. Και το. Είπα του λόγου βγάζει τη γλώσσα. Με αυτό που κάνει έτσι τα μάτια και να κάνει. Αυτά τα δύο emoji παρακαλώ πάρα πολύ όσοι έχετε αντέξει μέχρι τέλος του βίντεο. Και να θυμίσω να κάνετε subscribe, να κάνετε like στο βίντεο και να βαρέσετε και τη ρήμα εδώ καμπάνα. Και εννοείται follow us σε όλα τα social, τα media που έχουμε πλέον. Εσύ TikTok έχεις? Έχω TikTok, Instagram. Όχι, εγώ μόλις θα έρθω TikTok δεν έχω ιδέα, θα με μάθω. Θα σας αφήσω εδώ πέρα τα Instagram και τα TikTok μας να μας ακολουθήσετε και να μας δείξετε αγάπη. Σας ευχαριστώ. Τα φιλιά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Adios.